Μετά την απόφαση του Άρη Σερβετάλη να επισκεφθεί το Άγιο Όρο μετά το χαμό που προκάλεσε η αποχώρηση του από την παράσταση Ρινόκερο στην οποία πρωταγωνιστούσε, ακόμη ένα ηθοποιό βρέθηκε στον Άγιο αυτόν τόπο και το έκανε γνωστό. Αυτό ο ηθοποιό πήγε στο Άγιο Όρο. Ο λόγο για τον Νίκο Πολυδερόπουλο, ο οποίο δημοσίευσε και μερικέ φωτογραφίε από την επίσκεψη του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γράφοντα τη λεζάντα του χρόνια πολλά στου Νίκου και στι Νίκε. Να νικήσουμε το χρόνο, να έχουμε αγάπη και πάνω από όλα υγεία. Ο ηθοποιό να σημειωθεί πω έχει αγάπη για τη φύση και την ηρεμία, δεν του αρέσουν τα τσιμέντα και η κίνηση τη πόλη. Μέσα στο χρόνο ίσως θα έπρεπε όλοι να μένουμε κάπου μόνοι μας. Να φτιάχνουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα μας. Εμένα μου έδωσε τη δυνατότητα να δω ποιον δρόμο παίρνω και το λόγο. Είμαι κοινωνικός, είμαστε μεγάλη οικογένεια, απλά υπάρχουν στιγμές που επιδιώκω να είμαι μόνος μου, είχε πει σε συνέντευξη του. Θα παρουσιάσει τηλεπαιχνίδιο Πολυδερόπουλος. Όπως έχει γίνει γνωστό το Star ετοιμάζεται για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν καθώς έχει ποντάρει για τα καλά στο νέο τηλεπαιχνίδι Casortras όπου σε πολλές χώρες του εξωτερικού σημειώνει τεράστια επιτυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής Happy Day όπου προβάλλεται μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Α, τόνισαν πως έχουν ήδη ξεκινήσει και τα δοκιμαστικά για το πρόσωπο που θα παρουσιάσει το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι. Ο λόγος για τρεις άνδρες οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι οι επικρατέστεροι. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος είναι Γιώργος Τσαλίκης. Ο δεύτερος είναι ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος ο οποίος πέρασε και εκείνος από δοκιμαστικό για το νέο παιχνίδι. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κίμωνας Φραγκάκης είναι επίσης ένα πρόσωπο που αρέσει πολύ στο Σταρ.